Καλησπέρα σας από το Υπουργείο Υγείας. Ξεκινάει η ενημέρωση από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά, την καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμοξιολογίας Βάνα Παπαευαγγέλου και τον επίκουρο καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκα Μαγιορκίνη. Στη σημερινή ενημέρωση θα συμμετέχει και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης, ο οποίος θα κάνει ανακοινώσεις για την επανεκκίνηση της λειτουργίας των εποχικών επιχειρήσεων. Όπως πάντα, στην ενημέρωση συμμετέχει και ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, προκειμένου να απαντά σε ερωτήματα που αφορούν στο σύστημα υγείας. Κυρία Παπαευαγγέλου, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Σύμφωνα με τα δεδομένα του ΕΟΔΗ, σημειώθηκαν 1.667 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. Ο συνολικός αριθμός ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ ανέρχεται στους 612, ενώ 98 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών. Να δούμε και την κατανομή των διαγνώσεων. Στην Αττική είχαμε 316 κρούσματα, στη Θεσσαλονίκη 367, στην Πειραιά 93 και στην Ιμαθία 79. Τους επιδημιολογικούς δείκτες της εβδομάδας που μας πέρασε, παρουσίασε στην επιτροπή μας χθες και η Κοντοπίδου από τον ΕΟΔΗ. Είναι πλέον ακόμα πιο ξεκάθαρο ότι η καμπύλη των νέων κρουσμάτων στη χώρα μας μειώνεται σχεδόν σε όλη την επικράτεια. Παρατηρείται περαιτέρω μείωση του 7ήμερου κυλιόμενου μέσου όρου κρουσμάτων, που υπολογίζεται στα 1.750 τη μέρα. Την τρίτη αυτή εβδομάδα του lockdown, η μείωση των κρουσμάτων ήταν σημαντικά μεγαλύτερη συγκριτικά με τις δύο προηγούμενες εβδομάδες. Σε κάποιες περιφερειακές ενότητες όμως, όπως είναι η Πειραιά, η Φθιώτιδα και η Τελοκαρνανία, δεν έχουμε ακόμα δει σαφή μείωση των κρουσμάτων. Το επιδημιολογικό φορτίο παραμένει σε υψηλό επίπεδο, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα και σε πολλές μεγάλες πόλεις. Υπολογίζεται ότι σήμερα έχουμε περισσότερα από 18.000 ανεργά κρούσματα στη χώρα μας. Την εβδομάδα που μας πέρασε επίσης, παρατηρήθηκε μικρή αύξηση της διάμεσης ηλικίας, είναι κάτι που το βλέπουμε κάθε εβδομάδα, που πλέον έχει φτάσει η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων μας στα 49 χρόνια. Διαχρονικά και καθ' όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου, παρατηρήθηκε μια σταδιακή αύξηση και σας θυμίζω ότι πριν από 5 εβδομάδες, δηλαδή στα τέλη Οκτωβρίου, η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων ήταν 35 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι το φορτίο των νέων λοιμόξεων έχει μετακινηθεί σε μεγαλύτερες ηλικίες, σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Όπου έχουμε βέβαια και μεγαλύτερη νοσηρότητα, μεγαλύτερη πιθανότητα να εισαχθούν στο νοσοκομείο ή και στις ΜΕΘ, αλλά και μεγαλύτερο κίνδυνο για επιπλοκές, ακόμα και θάνατο. Στην εβδομάδα που πέρασε, παρατηρήθηκε σταδιακή αύξηση του μεριδίου των ανθρώπων που είναι άνω των 65 και είχαμε συνολικά 2.600 κρούσματα στην ηλικιακή αυτή ομάδα. Η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας παραμένει. Αναφορικά με τις εισαγωγές, έχουμε μια σταδιακή μείωση και αυτό είναι πολύ καλό. Σήμερα νοσηλεύονται στη χώρα περίπου 4.000 ασθενείς, ενώ ο μέσος όρος τελευταίας εβδομάδας είναι ελαφρά μειωμένος και έχουμε περίπου 360 εισαγωγές κάθε μερινά. Όμως οι ΜΕΘ εξακολουθούν να είναι γεμάτες, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, και αυτό άλλωστε το ακούτε και κάθε μέρα από τις ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ. Στην επικράτεια, η πλειότητα των κλινών ΜΕΘ COVID υπολογίζεται στο 84%, ενώ αντίστοιχα είναι 79% στην Αθήνα και 94% στη Θεσσαλονίκη. Είναι σαφές ότι δεν πάει να σπάσει αυτή η αλυσίδα της μετάδοσης. Η διασπορά στην κοινότητα ήταν και παραμένει μεγάλη και η κοινωτικότητα του πληθυσμού δεν μειώθηκε όσο στο πρώτο lockdown. Μια πιθανή εξήγηση του συνεχιζόμενου δεύτερου κύματος είναι ότι λόγω της μεγάλης διασποράς στην κοινότητα υπάρχει ένα συνεχές, ας το πούμε, ping-pong μεταξύ των εργασιακών χώρων και της ενδοοικογενειακής διασποράς. Δηλαδή, εκεί που πάει να ηρεμήσει μια περιοχή, ξεσπά μια σειρά κρουσμάτων σε ένα εργασιακό περιβάλλον, σε μια κλειστή δομή, που λειτουργεί σαν μια πηγή υπερμετάδοσης και έχει σαν αποτέλεσμα τη διασπορά μέσα στα σπίτια όλων αυτών των ανθρώπων, στις οικογένειές τους. Δυστυχώς, ο ιός έχει αποδείξει ότι είναι πολύ πιο πονηρός από εμάς και παραμονεύει κάθε στιγμή χαλάρωσης ή εφηρημάδας μας. Ο Δεκέμβριος είναι κάθε χρόνο ένας δύσκολος μήνας, με αύξηση των ιώσεων αλλά και πολλές υποχρεώσεις για όλους μας. Φέτος θα είναι αρκετά διαφορετικός, αλλά και πολύ πιο δύσκολος, γιατί έρχεται σε συνέχεια πολλών μηνών κόπωσης λόγω του lockdown. Θα θέλαμε να βρεθούμε με τους αγαπημένους μας γύρω από ένα τραπέζι, όπως έχουμε συνηθίσει. Ας σχεδιάζουμε όμως από τώρα διαφορετικά αυτά τα φετινά Χριστούγεννα, κι ας είναι κάτι που όλους μας στεναχωρεί πολύ. Η αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας
Αποτελεί ένα μαραθώνιο. Ναι, γεννιούμε ένα μαραθώνιο και έχουμε ακόμα πολλά χιλιόμετρα μπροστά μας και πιθανότατα και πολλές ανηφόρες μέχρι τον τερματισμό. Όσοι έχουν τρέξει μαραθώνιο γνωρίζουν καλά ότι ο αγώνας θέλει οργάνωση, στρατηγική, πειθαρχία και καλή προετοιμασία. Χρειάζεται συγκέντρωση και στοχοπροσήλωση σε πολλές μικρές νίκες, χιλιόμετρο-χιλιόμετρο. Και βέβαια είναι πάντα πιο εύκολο όταν κάνεις τον αγώνα μαζί με άλλους που έχουν τον ίδιο στόχο με σένα. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε όλοι μαζί σε αυτόν τον αγώνα. Αν και αποτελεί επίπονη διαδικασία, όταν φτάσει κανείς στον τερματισμό είναι απερίγραπτη χαρά της υπέρβασης, γιατί έχει επιτευχθεί ένας στόχος που ξεπερνά τις δυνατότητές μας. Και δυστυχώς αποδεικνύεται ότι και η πανδημία έχει ξεπεράσει τις αντοχές όλων μας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και η πανδημία είναι ακόμα ένας μαραθώνιος, γιατί ακόμα και όταν έρθουν τα εμβόλια τον επόμενο μήνα και αρχίσουμε να εμβολιαζόμαστε σιγά-σιγά, χρειαζόμαστε αρκετούς μήνες για να ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός ικανού αριθμού συμπολιτών μας και να έχουμε δημιουργήσει αυτό που λέμε το τείχος ανοσίας ή αλλιώς την ανοσία γέλης. Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι ο καθένας από εμάς θα αποκτήσει ικανή προστασία περίπου 7 μέρες μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου, δηλαδή στον 1-1,5 μήνα από την πρώτη δόση. Έτσι δεν πρέπει να πιστέψουμε ότι μόλις κάνουμε την πρώτη δόση του εμβολίου μπορούμε να οργανώσουμε ένα πάρτι και να γιορτάσουμε την απελευθέρωσή μας. Στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών συζητήσαμε διεξοδικά και για πολλές ώρες αυτή την εβδομάδα προκειμένου να εισηγηθούμε το πρόγραμμα του εμβολιασμού. Τα βασικά κριτήρια της επιλογής των ομάδων πληθωρισμού που θα εμβολιαστούν πρώτοι είναι ο βαθμός έκθεσης στη λίμωξη, όπως παραδείγματος χάρη είναι το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και ο κίνδυνος για σοβαρή νόσηση, όπως είναι οι άνθρωποι που είναι στα γυροκομεία, οι υπέργοι ή άνθρωποι με σοβαρό υποκείμενο νόσημα. Μέλη της Επιτροπής μας έχουν εργαστεί σκληρά, της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, έχουν εργαστεί σκληρά ώστε να ετοιμαστεί ένα πολύ λεπτομερές εκπαιδευτικό υλικό προς όλα τα εμβολιαστικά κέντρα, αλλά και ένα ενημερωτικό υλικό για τον γενικό πληθυσμό. Δεν θέλω να σας κουράζω με λεπτομέρειες για τα εμβόλια που θα έχουμε στα χέρια μας στις αρχές του χρόνου. Έχουμε χρόνο για να συζητήσουμε για αυτά μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όταν έρθουν στη χώρα μας τα εμβόλια αυτά, θα έχουν εγκριθεί από το θεσμικό όργανο της Ευρώπης, τον EMA, το γνωστό EMA, και εκεί θα έχουν αναλυθεί με κάθε λεπτομέρεια όλα τα δεδομένα για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητά τους. Όπως όλοι ακούσατε, την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν οι εμβολιασμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο και μέσα στις επόμενες εβδομάδες και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι κατανοητό ότι οι υγειονομικές αρχές αυτών των δύο μεγάλων χωρών έχουν βεβαιότητα για την ασφάλεια του εμβολίου, αλλιώς δεν θα ξεκινούσαν, δεν θα εξέθεταν ποτέ τους πολίτες τους στον εμβολιασμό. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και θα είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε την κυρία Παπαευαγγέλου. Το λόγο έχει ο κύριος Μαγιορκίνης. Καλησπέρα σας και από μένα. Θα ξεκινήσουμε με λίγα στοιχεία από την παγκόσμια κατάσταση της πανδημίας. Ο ρυθμός επέκτασης της πανδημίας παραμένει σταθερός με περίπου 600.000 διαγνώσεις ανά ημέρα. Συγχρόνως, ο αριθμός των ατόμων που καταλήγουν με SARS-CoV-2 φαίνεται ότι έχει πλέον σταθεροποιηθεί περίπου στις 12.000 ανά ημέρα. Στην Ευρώπη, η επιδημία διατηρείται σε υψηλά επίπεδα ενεργότητας, έχοντας πλέον καταγράψει σχεδόν 18 εκατομμύρια διαγνώσεις και περισσότερους από 400.000 θανάτους. Επί το παρόντος, συνεχίζει μια ελαφρά πτωτική πορεία με καταγραφή λιγότερων διαγνώσεων συγκριτικά με 2 εβδομάδες πριν και πλέον κινείται σε περίπου 200.000 διαγνώσεις. Να δούμε μερικές χώρες ενδεικτικά. Η επιδημία στη Γαλλία, να θυμίσω, lockdown από αρχές Νοεμβρίου, φαίνεται επιπλέον υποχώρηση, καταγράφοντας ακόμα και λιγότερες από 10.000 διαγνώσεις και περίπου στους 600 θανάτους ανά ημέρα. Η επιδημία στην Γερμανία, με lockdown και αυτή από αρχές Νοεμβρίου, έχει σταθεροποιηθεί πλέον στο επίπεδο 15 με 20.000 διαγνώσεων. Φαίνεται λοιπόν ότι η πτωτική πορεία έχει επιβραδυνθεί στη Γερμανία και βλέπουμε ότι υπάρχουν μικρές τάσεις συρρήκνωσης. Συγχρόνως, ο αριθμός των θανάτων φαίνεται ότι παρουσίασε τάση ενίσχυσης, καταγράφοντας μέχρι και 500 θανάτους ανά ημέρα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, και αυτό με εφαρμογή lockdown από την αρχή του Νοεμβρίου, η επιδημία έχει υποχωρήσει πλέον στις 10 με 15.000 διαγνώσεις ανά ημέρα, με σταθεροποίηση του μέσου όρου νεκρών ανά ημέρα περίπου στους 470. Στην Ιταλία, και ενώ βρίσκεται σε πορεία συρρήκνωσης των διαγνώσεων από 40.000 στα μέσα Νοεμβρίου σε περίπου 20.000 διαγνώσεις ανά ημέρα, χθες καταγράφηκε ρεκόρ θανάτων από την αρχή της πανδημίας, φτάνοντας τους 993.
Ρεκόρ θανάτων καταγράφηκε χθες και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όσον αφορά την επιδημία στην Ελλάδα, βάσει των στοιχείων που δημοσιεύει ο ΕΔΗ, αναλύοντας τις καταχωρήσεις που ολοκληρώνονται στο Μητρό COVID-19, συνεχίζεται η μείωση των ενεργών κρουσμάτων όπως καταγράφονται από τη μείωση του αριθμού των νέων διαγνώσεων σε πανελλαδικό επίπεδο. Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα η συρρήκνωση φαίνεται να είναι μικρότερη από την προηγούμενη εβδομάδα. Τα σημερινά στοιχεία δεν τα έχω συμπεριλάβει σε αυτή την αναφορά ακόμα. Η μείωση στα μεγάλα αστικά κέντρα συνεχίστηκε και αυτή την εβδομάδα με χαμηλότερους ωστόσο ρυθμούς. Συγκεκριμένα, τόσο στην Αττική όσο και τη Θεσσαλονίκη, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο ενεργός αριθμός αναπαραγωγής παραμένει κάτω από το 1 και στις δύο περιφέρειες, με την Αττική να διατηρεί πιθανώς ελαφρώς χαμηλότερο από τη Θεσσαλονίκη, με βάση όμως τον ρυθμό νέων διαγνώσεων. Με βάση τον ρυθμό των διασωληνώσεων, η Θεσσαλονίκη φαίνεται ότι είναι πιο κάτω από την Αττική. Όσον αφορά το RT, τα ενεργά κρούσματα τόσο στην Αττική όσο και στη Θεσσαλονίκη παραμένουν εξαιρετικά υψηλά και διατηρήθηκαν αυτή την εβδομάδα περίπου στο επίπεδο που υπήρχαν στις αρχές Νοεμβρίου. Η Αττική έδειξε μείωση του αριθμού των διαγνώσεων σε ποσοστό περίπου 15-20% μεσοσταθμικά για όλη την εβδομάδα και αντίστοιχα η Θεσσαλονίκη έδειξε μείωση του αριθμού των διαγνώσεων σε ποσοστό 20-22%. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, η επιβάρυνση στα βόρεια της χώρας διατηρείται. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε πάλι τις περιφέρειες της Περιερίας, της Δράμας, των Σερών και της Πέλλας, ενώ υψηλό παραμένει και το φορτίο της Λάρισας. Η ηλικιακή κατανομή των νέων διαγνώσεων διατηρεί βαρύ προφίλ νοσηρότητας, με τις διαγνώσεις των 40 έως 65 και των άνω των 65 να έχουν την υψηλότερη επίπτωση. Ωστόσο, να παρατηρήσω ότι στις τελευταίες τρεις μέρες βλέπουμε μία μικρή σχετική υποχώρηση στις διαγνώσεις των άνω των 65. Η επίπτωση στην ηλικιακή ομάδα των 19-39 παραμένει στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ η ηλικιακή ομάδα των παιδιών εξακολουθεί να διατηρεί τα χαμηλά επίπεδα στα πλαίσια της σχετικής επίπτωσης που έχει παρατηρηθεί σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Η μείωση που παρατηρήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο προφίλ νοσηρότητας των διαγνωσμένων ασθενών συνεχίστηκε και μέσα σε αυτή την εβδομάδα, αν και με λίγο πιο αργό ρυθμό. Συνοπτικά λοιπόν, με βάση τις επιδημιολογικές καμπύλες, η επιδημιολογική συρρήκνωση στα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης συνεχίζεται, αν και με πιο βραδείς ρυθμούς σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Το νοτιότερο τμήμα της χώρας διατηρεί χαμηλότερο φορτίο, ενώ σε λιγότερο αστικές περιοχές της περιφέρειας παρατηρείται σταθεροποίηση της επιδημίας, με μικρά ωστόσο σημεία κάμψης. Με βάση αυτά τα στοιχεία, θα ήθελα να παρακαλέσω ξανά όλους, αλλά κυρίως όσους βρίσκετε σε μικρότερες πόλεις και χωριά, αν και γνωρίζω πόσο κουρασμένοι είστε, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην καθημερινότητά σας. Ίσως επειδή βρίσκεστε μακριά από τις μεγάλες πόλεις, να αισθάνεστε ότι είστε ασφαλείς, ότι ο ιός δεν σας αφορά. Δυστυχώς ο ιός μας αφορά όλους αυτή τη στιγμή, περισσότερο από ποτέ. Να φοράμε τις μάσκες και να αποφεύγουμε τις μη απαραίτητες συναντήσεις με ανθρώπους που δεν μένουμε στην ίδια στέγη. Προστατεύουμε τους ηλικιωμένους της οικογένειάς μας, τους τηλεφωνάμε να δούμε τι κάνουν. Τους ενημερώνουμε για το πώς πρέπει να προστατευθούν. Τους μιλάμε από απόσταση, τους βλέπουμε αν είναι ανάγκη, από κοντά πάντα με μάσκα και καλό αερισμό. Στο μέτωπο των εμβολίων βλέπουμε ότι πλέον πολλές μελέτες προκύπτουν σχετικά με τη διάρκεια της ανοσίας, τόσο μετά από φυσική λίμωξη, όσο και μετά από εμβολιασμό. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ανοσολογική απόκριση ενάντια του ιού φθήνει πολύ αργά και συνεπώς αναμένουμε τόσο η παλιά λίμωξη, όσο και εμβολιασμός να προστατεύει για μεγάλο χρονικό διάστημα, ικανό ώστε να μπορούμε να περιμένουμε ότι ο εμβολιασμός θα ανασχέσει ικανοποιητικά την επιδημία. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι ήδη έχει προχωρήσει η αδειοδότηση του εμβολίου της Pfizer στο Ηνωμένο Βασίλειο και φαίνεται ότι σύντομα θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός του υγειονομικού προσωπικού. Κλείνοντας, θα τονίσω ότι έχουμε δρόμο πολύ, ωστόσο, μέχρι να δούμε την επιδημία να κάμπτεται μέσω του εμβολιασμού. Με υπομονή και προσοχή θα πρέπει να τηρήσουμε τα μέτρα στους επόμενους μήνες. Επιτρέψτε μου να κλείσω πάλι με μια προσωπική δήλωση, επειδή εκ παραδρομής πιστεύω και επειδή τα θέματα της επιδημίας είναι εξαιρετικά ειδικά και η ορολογία που χρησιμοποιούμε μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση, πρόσφατα απομονώθηκαν φράσεις μου σχετικά με τις στατιστικές αναφορές του εργαστηριακού καπάστη. Να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχω αναφέρει ποτέ για διπλό σύστημα καταγραφής κρουσμάτων. Υπάρχει ένα και μοναδικό μητρό COVID-19. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαγιορκίνη. Το λόγο έχει ο κύριος Καρδαλιάς. Καλησπέρα από την Πολιτική Προστασία. Χθες, όπως γνωρίζουμε, ανακοινώθηκε η παράταση των υφιστάμενων μέτρων μέχρι την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου. Μια απόφαση που νομίζω ξεκάθαρο είναι σε όλους τους Έλληνες ότι βασίστηκε αποκλειστικά και μόνο στην επιδημιολογική εικόνα της χώρας μας. Αυτή τη στιγμή τα ενεργά κρούσματα, δηλαδή τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε όλη τη χώρα που δεν έχουν ολοκληρώσει την καραντίνα τους, την κατοίκον απομόνωση, είναι 16.617.
Από αυτά τα 7.031, δηλαδή ποσοστό 42,3%, βρίσκονται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 3.267, δηλαδή ποσοστό 19,7%, βρίσκονται στην περιφέρεια της Αττικής. 1.777, δηλαδή 10,7% επ' του συνόλου των κρουσμάτων, βρίσκονται στην περιφέρεια της Θεσσαλίας. 1.590, δηλαδή 9,6% στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Και 632, 3,8% στη Δυτική Μακεδονία. Δηλαδή το 86,1% των ενεργών κρουσμάτων κατανέμεται γεωγραφικά σε 5 από τις 13 περιφέρειες της χώρας. Και ειδικότερα το 66,4% βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Ελλάδας. Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι η Αττική, η οποία αντιπροσωπεύει σχεδόν το 50% του πληθυσμού της Ελλάδας, συγκεντρώνει το 19,7% των ενεργών κρουσμάτων. Είναι σαφέστατο το ερώτημα πού οφείλεται αυτή η διαφορά. Τα μέτρα είναι τα ίδια για όλες τις περιοχές. Αυτό που έχει διακυμάνσεις και είναι ξεκάθαρο είναι το πόσο πιστά τα εφαρμόζουμε. Και τα στοιχεία δείχνουν ότι δυστυχώς σε κάποιες περιοχές τα μέτρα δεν τηρούνται με τη συνέπεια που απαιτούν οι περιστάσεις. Ανάμεσα στις περιοχές που μας δημιουργούν έναν έντονο προβληματισμό τις τελευταίες 7 ημέρες είναι οι περιφερειακές ενότητες Ξάνθης, Δράμας, Πέλλας, Φλόρινας, Πιερίας και Μαθίας. Γι' αυτό και σήμερα το μεσημέρι, μαζί με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, τον Υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδια για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, τον κύριο Λιβάνιο, τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Παπαγεωργίου, τον καθηγητή μας, τον κύριο Τσιόδρα, τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, κύριο Παπαστεργίου, και όλους τους δημάρχους των περιοχών αυτών, των 6 δηλαδή περιφερειακών ενωτήτων, μαζί με τους 22 δημάρχους, είχαμε τηλεδιάσκεψη για την αποτίμηση της μέχρι σήμερα κατάστασης και την επικαιροποίηση του σχεδιασμού των ενεργειών μας με στόχο να αποτραπεί υπεραιτέρω διασπορά του ιού. Σε αυτές τις περιοχές, το επιδημιολογικό φορτίο των τελευταίων 7 ημερών δεν υποχωρεί, με αποτέλεσμα οι 6 αυτές περιφερειακές ενότητες να βρίσκονται στις υψηλότερες θέσεις ανάμεσα στις περιοχές που μας απασχολούν, με σταθερό αριθμό ενεργών κρουσμάτων σε σχέση με τις άλλες περιοχές που δείχνουν έστω μικρή υποχώρηση. Πιο συγκεκριμένα, τα ενεργά κρούσματα σε αυτές τις 6 περιφερειακές ενότητες έχουν ως εξής: 587 κρούσματα στην Πιερία, από τα οποία νοσηλεύονται τα 80. 548 κρούσματα στην Πέλλα, από τα οποία νοσηλεύονται τα 84. 486 κρούσματα στην Ημαθία, από τα οποία νοσηλεύονται τα 103. 454 κρούσματα στη Δράμα, από τα οποία νοσηλεύονται τα 83. 376 κρούσματα στην Ξάνθη, από τα οποία νοσηλεύονται τα 38. Και 172 κρούσματα στη Φλόρινα, από τα οποία νοσηλεύονται τα 26. Να σημειωθεί επίσης ότι ιδιαίτερα σε αυτές τις περιοχές παρατηρείται μετατόπιση των επιδημιολογικών κλάστερ από τα αστικά τους κέντρα προς τα χωριά. Κάνουμε έκκληση λοιπόν στους κατοίκους τόσο των πόλεων όσο και των χωριών της Ξάνθης, της Δράμας, της Πέλλας, της Φλόρινας, της Πιερίας και της Ημαθίας για πιστή τήρηση των μέτρων και αποφυγή κάθε περιττής μετακίνησης. Τα επόμενα 24 ώρα είναι καθοριστικά για την έκβαση της προσπάθειάς μας και πρέπει να αποτραπεί η οποιαδήποτε περαιτέρω διασπορά του ιού και προφανώς και οποιαδήποτε περαιτέρω αυστηροποίηση των ήδη φυστάμενων μέτρων. Οι παραπάνω 6 περιοχές βεβαίως δεν είναι οι μοναδικές που είναι επιβαρημένες επιδημιολογικά, μια και οι περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλονίκης με 4.375 ενεργά κρούσματα, από τα οποία 1.297 νοσηλεύονται, των Γρεβενών με 123 κρούσματα, από τα οποία 42 νοσηλεύονται, της Λάρισας με 873 κρούσματα, από τα οποία 111 νοσηλεύονται, της Μαγνησίας με 402 κρούσματα, από τα οποία 36 νοσηλεύονται, της Χαλκιδικής με 276 κρούσματα, από τα οποία 60 νοσηλεύονται, του Κιλκής με 181 κρούσματα, από τα οποία 28 νοσηλεύονται, της Καρδίτσας με 253 κρούσματα, από τα οποία 44 νοσηλεύονται, των Σερών με 572 κρούσματα, από τα οποία 152 νοσηλεύονται, των Τρικάλων με 249 κρούσματα, από τα οποία 39 νοσηλεύονται, και της Καβάλας με 338 κρούσματα, από τα οποία 52 νοσηλεύονται, παραμένουν σε υψηλό κίνδυνο παρά την όποια μικρή είτε υποχώρηση είτε επιπέδωση της καμπύλης των κρουσμάτων. Όπως έχουμε αναφέρει πολλές φορές, για να αποδώσουν τα μέτρα είναι απαραίτητο να τα εφαρμόζουμε όλοι με συνέπεια. Γι' αυτό και από τις 7 Νοεμβρίου μέχρι σήμερα σας ενημερώνω ότι έχουν πραγματοποιηθεί από τους αρμόδιους φορείς 1.783.429 έλεγχοι σχετικά με την τήρηση των μέτρων. Στο πλαίσιο των ελέγχων αυτών έχουν εντοπιστεί 46.383 περιπτώσεις παράβασης, έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 9.485.677 ευρώ και αναστολή λειτουργίας 1.426 συνολικά θρηστικά ημερών. Οι έλεγχοι θα συνεχίσουν να είναι εντατικοί, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιβαρημένες περιοχές.
Είναι η ώρα οι περιοχές αυτές και οι αγαπημένοι μας συμπολίτες αυτές να δείξουν για ακόμη μια φορά επιμονή και υπομονή και να εφαρμόσουμε με προσήλες τα μέτρα που ισχύουν, όπως και στο παρελθόν στην πρώτη φάση της πανδημίας, όταν χάρη στη συνεπή τήρηση των μέτρων είχε μειωθεί σημαντικά το υγειικό φορτίο στις περιοχές αυτές. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι σε περίπτωση περιοχών που τα μέτρα δεν φέρουν αποτέλεσμα, η λήψη αυστηρότερων μέτρων αποτελεί μονόδρομο. Την ίδια στιγμή και λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα επιδημιολογικά δεδομένα, όσο και στοιχεία που προκύπτουν από την ποιοτική ανάλυση των κρουσμάτων στην Ιχλυλασία, η κυβέρνηση ενεργοποιεί από την εργαλειοθήκη της δύο επιπλέον μέτρα, με στόχο τον περιορισμό της πανδημίας. Πρώτον, όσοι ανοιχνεύονται θετικά στους ελέγχους που γίνονται στα χερσαία σύνορα της χώρας, δεν θα τους επιτρέπεται είσοδο στη χώρα, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Και δεύτερον, δεν επιτρέπονται πλέον επισκέψεις όσων δεν εγκαταβιώνουν μόνιμα στις μονές του Αγίου Όρους. Και τα δύο αυτά μέτρα ισχύουν από τη Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου, στις 6 το πρωί. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, είναι πλέον ξεκάθαρο και αναγκαίο να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η υπομονή και η πιστή τήρηση των μέτρων είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, για να παραμείνουμε όλοι ασφαλείς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Το λόγο έχει ο κύριος Σταμπουλίδης. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η ελληνική κυβέρνηση, σε συνέχεια της εισηγήσεως του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αποφάσισε την περιορισμένη και σαφώς προσδιορισμένη ως προς τη διάρκεια και τα είδη των αγαθών πώλησης διαδικασία λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται αμιγώς εποχικά και έχουν ως κύριες δραστηριότητες τις παρακάτω: λιανικό εμπόριο φωτιστικών διατάξεων των τύπων που χρησιμοποιούνται στα χριστουγεννιάτικα δέντρα με κωδικό αριθμό δραστηριότητας 47595616. Λιανικό εμπόριο απομιμήσεων χριστουγεννιάτικων δέντρων με κωδικό αριθμό δραστηριότητας 47656702. Λιανικό εμπόριο εορταστικών ειδών γενικά με κωδικό αριθμό δραστηριότητας 47656706 και λιανικό εμπόριο εορταστικών αποκριάτικων και άλλων ψυχολογικών ειδών με κωδικό αριθμό δραστηριότητας 47656707. Τα προϊόντα που εντάσσονται στους παραπάνω 4 κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας μπορούν να πουλούνται και από τις υπεραγορές τροφίμων, δηλαδή τα σούπερ μάρκετ. Η διάρκεια ισχύως της λειτουργίας των καταστημάτων ορίζεται από τις 7 Δεκεμβρίου ως τις 8 Ιανουαρίου του 2021. Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τους παραπάνω κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας ως δευτερεύοντες απαγορεύεται να πουλούν τα εν λόγω προϊόντα. Επίσης, από σήμερα δεν επιτρέπεται η μεταβολή στοιχείων ως προς τον πρωτεύοντα CAD μέσω της φορολογικής διοίκησης καθ' όλη τη διάρκεια ισχύως των μέτρων. Οι κανόνες λειτουργίας είναι προσαρμοσμένοι στις απαιτήσεις αποτροπής διάδοσης του κορονοϊού και ενταγμένοι στις διαδικασίες του lockdown, έχοντες ως εξής. Για τη μετάβαση στο κατάστημα απαιτείται η αποστολή σε SMS στο 13033 με την επιλογή 2 ή συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωση κίνησης ή χειρόγραφη βεβαίωση για μετάβαση λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών. Ωράριο λειτουργίας ορίζεται από τις 7 π.μ. ως τις 8.30 μετά μεσημβρίας. Ως προς τον πληθυσμό εντός των καταστημάτων ισχύουν τα κάτωθη. Αναλογία ατόμων ανά τετραγωνικό μέτρα 4 στα 100 τετραγωνικά μέτρα. Άνω των 100 τετραγωνικών μέτρων καταστήματα, ένα άτομο για κάθε 15 τετραγωνικά μέτρα. Είναι υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους, προσωπικό εργασίας, επισκέπτες, καταναλωτικό κοινό, η τήρηση της απόστασης των 2 μέτρων μεταξύ των ατόμων και επίσης συνίσταται η μη χρήση ανελκυστήρων. Αν η χρήση τους θεωρηθεί ωστόσο αναγκαία, η πληρότητα σε σχέση με το πετρόμενο όριο θα πρέπει να είναι της τάξης του 40%. Σε περίπτωση ύπαρξης κυλιόμενων κλιμάκων, δεν επιτρέπεται η χρήση ανελκυστήρα παρά μόνο σε αμαία, σε ηλικιωμένα άτομα ή για τη χρήση της τροφοδοσίας. Κυρίες και κύριοι, θέλω να ξεκαθαρίσουμε ότι η συμπεριφορά όλων μας ως προς την τήρηση των κανόνων κατά τη λειτουργία των συγκεκριμένων ανωτέρων επιχειρήσεων θα κρίνει τα επόμενα βήματά μας. Είναι σημαντικό να τηρήσουμε απαρέγκλιτα τους κανόνες αυτοπεριορισμού και ατομικής υγιεινής και να πορευτούμε με ασφάλεια την επόμενη περίοδο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τον κύριο Σταμπουλίδη. Να περάσουμε σε ερωτήσεις. Η κυρία Γεωργιάδου από τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Κύριε Μαγιορκίνη και κύριε Χαρδαλιά, βρισκόμαστε ένα μήνα σε lockdown και όπως φαίνεται θα συνεχιστεί. Όλο αυτό το διάστημα υπάρχουν άνθρωποι που ζουν απομονωμένοι στην επαρχία και στα χωριά. Άνθρωποι ηλικιωμένοι, γιαγιάδες, παππούδες. Θα μπορέσουν στις γιορτές όλοι αυτοί να δουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα, τα παιδιά και τα εγγόνια τους που ζουν μακριά? Θα μπορέσουν και πάλι οι οικογένειες να ενωθούν μετά από καιρό?
Νομίζω ότι ο κύριος Μαγιορκίνης έδωσε το περίγραμμα τι πρέπει να κάνουμε τους αγαπημένους μας, ηλικιωμένους, όπου και αν βρίσκονται. Κοιτάξτε, βρισκόμαστε στην μέση μιας μάχης. Περάσαμε δύσκολα όλους αυτούς τους μήνες και το Πάσχα πάλι το γιορτάσαμε μόνο με τις οικογένειές μας και νομίζω το ίδιο θα συμβεί και με τα Χριστούγεννα. Η κυρία Γκουρίδη από το News for Health και τα δικαιολογητικά. Κυρία Παπαευαγγέλου και κύριε Μαγιορκίνη, επειδή για ακόμη μια φορά ακούγονται διαφορετικές απόψεις για τις εισηγήσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, μπορείτε να μας αποσαφηνίσετε αν υπήρξε εισήγηση και ποια ήταν αυτή για την επαναλειτουργία των σχολείων, αλλά και αν εισηγηθήκατε και βάσει ποιων προϋποθέσεων το σταδιακό άνοιγμα τομέων, υπάρχει πιθανό ρίσκο στην επαναλειτουργία των καταστημάτων λιανικής? Ακόμη σήμερα έγινε γνωστό ότι θα φτάσει σε συγκεκριμένους ασθενείς στην Ελλάδα κοκτέιλ αντισωμάτων στο πλαίσιο κλινικής μελέτης. Γνωρίζουμε τον αριθμό των ασθενών που θα ενταχθούν και σε πόσα κέντρα νοσοκομεία θα διεξαχθεί η μελέτη? Αναφορικά με τις συζητήσεις στην Επιτροπή μας, είναι μια πολυπληθής επιτροπή με 30 περίπου επιστήμονες. Όταν μας τίθεται ένα θέμα, ξεκινάμε την συζήτηση, μια ανοιχτή επιστημονική συζήτηση όπου ο καθένας από εμάς εκφράζει τις απόψεις του και επιχειρηματολογεί για τη θέση που λαμβάνει και στη συνέχεια, μετά από αρκετή συζήτηση, εισηγούμαστε στην πολιτεία την πρότασή μας για το κάθε θέμα και η πολιτεία παίρνει τις αποφάσεις της. Τώρα, για τα σχολεία, συζητήθηκε χτες. Ήταν σαφές, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα, ότι δυστυχώς τα σχολεία δεν μπορούν να ανοίξουν σε 7 του μηνός, τη Δευτέρα. Και αποφασίσαμε, επειδή υπήρχε επιφυλακτικότητα για το τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, να συζητηθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για τις 14 του μηνός με τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα. Αναφορικά τώρα με το κοκτέιλ των αντισωμάτων, έχει κατατεθεί έτοιμα για κλινική μελέτη. Γνωρίζουμε ότι όταν γίνεται μια κλινική μελέτη δεν είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των ασθενών που μετέχουν. Ξέρω ότι σίγουρα θα συμμετέχει το Αττικό, αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν γνωρίζω για το ποια άλλα είναι τα νοσοκομεία τα οποία θα συμμετάσχουν. Δεν ξέρω αν και... Γύρω στα 5 με 6 κέντρα, δεν έχει κλείσει ακόμα αυτό ποια κέντρα θα είναι. Θα είναι στα πλαίσια μιας κλινικής μελέτης, δηλαδή αυτό που λέμε double blind, θα υπάρχουν κάποιοι ασθενείς που θα πάρουν το standard of care, δηλαδή τη σωστή τη θεραπεία που δίνουμε αυτή τη στιγμή, και κάποιοι ασθενείς οι οποίοι θα πάρουν το φάρμακο. Να τονίσουμε ότι είναι σημαντικό, διότι δεν υπάρχει πρόσβαση στο φάρμακο αυτό. Ακόμα δηλαδή δεν έχει πάρει άδεια, πρέπει να γίνουν να ολοκληρωθούν πρώτα οι κλινικές μελέτες και μετά να αδειοδοτηθεί, ώστε να μπορούν να το πάρουν όλοι οι ασθενείς. Η κυρία Τσιλιμιγκάκη από το iEdisis.gr. Τόσο η ηγεσία του Υπουργείου, όσο και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας ξεκαθάρισαν προημερών ότι δεν υπάρχουν διπλές καταγραφές στα κρούσματα, τουλάχιστον όχι όπως τις εννοούν οι καταγγέλλοντες. Πλην όμως συνεχίζουν να κάνουν σχετικές δηλώσεις μέλη της Επιτροπής ότι θα ήθελαν καθημερινή και πιο εκτενή ενημέρωση. Κύριε Κοντοζαμάνη, προτίθεται το Υπουργείο να κάνει κάποιες βελτιώσεις στη μεθοδολογία καταγραφής και στην ενημέρωση των μελών της Επιτροπής ή να δρομολογήσει περισσότερα τυχαία τεστ, ώστε να έχουμε καλύτερη εικόνα, όπως λένε κάποιοι? Επίσης, κυρία Παπαευαγγέλου και κύριε Μαγιορκίνη, ως μέλη της Επιτροπής, έχετε κι εσείς πρόβλημα με τις καταγραφές των κρουσμάτων και το πλήθος των τεστ? Θα ήθελα για μία ακόμη φορά να πω το εξής. Μία ομάδα, ένα σύστημα, ένας αριθμός. Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των μελών της Επιτροπής και γενικά την ενημέρωση, γνωρίζουμε όλοι ότι ο ΕΟΔΗ με επάρκεια και πληρότητα κάθε μέρα ενημερώνει τόσο τους συμπολίτες μας όσο και τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής μέσω του Επιδημιολογικού Δελτίου ενημέρωσης ή με όποιο άλλο μέσο κριθεί αναγκαίο, προκειμένου να υπάρχει σαφής εικόνα. Οι στρατηγικές του τέστινγκ που ακολουθούμε ως χώρα βασίζονται σε διεθνή πρότυπα και στις οδηγίες οργανισμών όπως είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πρόληψης Λοιμόξεων, ο ECDC και άλλοι διεθνείς οργανισμοί. Και βέβαια αυτή η στρατηγική έχει να κάνει κυρίως με την
προσαρμόζεται στην εξέλιξη της πανδημίας και στην ανάγκη για επιτήρηση. Να θυμίσω ότι το καλοκαίρι στις πύλες εισόδου κάναμε αυξημένο αριθμό ελέγχων προκειμένου να βρούμε ασυμπτωματικούς ασθενείς. Τώρα που έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά η τουριστική περίοδος, η στρατηγική αυτή προσανατολίζεται σε άλλες περιοχές. Γίνονται τόσο τυχαία τεστ, όσο και στοχευμένα τεστ. Αυτό φαίνεται από τον αριθμό, τον ημερήσιο αριθμό τεστ που διεξάγεται στη χώρα μας. Έχουμε φτάσει τους 30.000 ελέγχους ημερησίως. Έχουμε στη διάθεσή μας πλέον και τα τυχαία τεστ. Υπάρχουν, που πρώτοι τα χρησιμοποιήσαμε, υπάρχουν οι οδηγίες πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά αυτά τα τεστ και η στρατηγική μας προσαρμόζεται ανάλογα. Κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τυχαίους ελέγχους και στοχευμένους ελέγχους. Όπως ανέφερα και σε μία από τις προηγούμενες ενημερώσεις, η κυρία Κοντοπίδου, η οποία είναι η επικεφαλής της επιδημιολογικής επιτήρησης για τον COVID, έρχεται στην Επιτροπή μας στα μέσα της εβδομάδας, Τετάρτη ή Πέμπτη, και μας δίνει τα συγκεντρωτικά της εβδομάδας που πέρασε. Ήρθε δηλαδή χτες και μας είπε όλα τα επιδημιολογικά δεδομένα της εβδομάδας 22 με 29 Νοεμβρίου. Κάθε φορά που συνεδριάζουμε μαζί της και μας παρουσιάζει τα θέματα, κάνουμε σχόλια για το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί το reporting που μας κάνει, η ενημέρωση που μας κάνει, και ότι θα θέλαμε ίσως εδώ να μας δώσει ένα πίνακα με περισσότερα στοιχεία, και είναι πάντα διαθέσιμη να ανταποκριθεί στα αιτήματά μας. Προφανώς πολλά δεδομένα θα μπορούσαν να παρουσιαστούν με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Αυτό συνεχώς συζητείται μαζί τους, δηλαδή με την κυρία Κοντοπίδου, η οποία εκφράζει όλους τους επιδημιολόγους του ΕΟΔΗ, και συνεχώς τροποποιείται ο τρόπος με τον οποίο μας τα δίνει. Έχουμε άριστη συνεργασία και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Μόνο να προσθέσω ότι με αυτήν την ευκαιρία θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους μπλέκονται σε αυτή την τιτάνια προσπάθεια καταγραφής κρουσμάτων. Μιλάμε για πολλές χιλιάδες καταγραφές την ημέρα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξενυχτάνε για να γίνει αυτό. Και μιλάω και για εργαστηριακούς, μιλάω και για γιατρούς. Και θα πρέπει να το έχουμε αυτό πάντα στο μυαλό μας, ότι πίσω από κάθε έναν αριθμό υπάρχουν πολλοί άνθρωποι από πίσω, οι οποίοι ξημεροβραδιάζουν για να γίνει αυτή η δουλειά σωστά και έγκυρα και έγκαιρα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καραγιώργος από το γιατρονέ.gr. Κύριε Χαρδαλιά, οργανισμοί όπως η Αμερικανική Εθνική Ομοσπονδία Αξιωματούχων Υγείας συνιστούν 1.500 έως 3.000 ιχνηλάτες για πληθυσμό 10 εκατομμυρίων. Ταυτόχρονα, σύσταση του ECDC από τον Απρίλιο προς τις ευρωπαϊκές χώρες κάνει λόγο για ανάγκη 300 ιχνηλατών προκειμένου να γίνεται σωστά η διαδικασία σε 1.000 κρούσματα την ημέρα. Εσείς, με 190 άτομα, πώς ηχνηλατείτε αποτελεσματικά 2 και 2.500 κρούσματα την ημέρα? Γιατί πολλά διαγνωσμένα κρούσματα αναφέρουν ότι δεν τους ζητήθηκαν ονόματα στενών επαφών τους, ούτε ελέγχθηκε τηλεφωνικά έστω αν βρίσκονται σε καραντίνα? Αυτή είναι μια ερώτηση που την έχω απαντήσει αρκετές φορές, αλλά ευχαριστώ που ξανατίθεται για να την απαντήσω. Ακούω πολλές διαφορετικές εισηγήσεις, συστάσεις, οργανισμών, φορέων, απόψεις, θέσεις. Έχω ακούσει βέβαια και έχω διαβάσει την πρόταση για 300 ιχνηλάτες ανά 1.000 κρούσματα, γιατί περί αυτού πρόκειται με την πρόταση του ECDC. Και προσωπικά το φαντάζει σε μένα εξωπραγματικό. Και φαντάζει εξωπραγματικό και αναδαφικό, διότι ουσιαστικά τι σημαίνει? Ότι ο κάθε ιχνηλάτης, το 8ωρό του, θα χρεωθεί τρία ενεργά κρούσματα. Δηλαδή η διαδικασία της ιχνηλάτησης του, παύλα ανάκρισης εισαγωγικά, θα είναι μια διαδικασία που θα φτάσει στις 3,5 ώρες. 3-3,5 ώρες. Τι συμβαίνει σήμερα? Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι ο μέσος όρος μιας ιχνηλασίας, μιας ιχνηλάτησης, είναι περίπου τα 23,3 λεπτά. Υπάρχουν κάποιες από τις ιχνηλασίες που κλείνουν στο δεκάλεπτο μια και δεν υπάρχουν στενές επαφές, υπάρχει πλήρη καταγραφή των χώρων που κινήθηκε, των δεδομένων, της έναρξης των συμπτωμάτων, και υπάρχουν και άλλες που λόγω πολλών στενών επαφών μπορεί να φτάσουν και τα 45 λεπτά. Υπάρχει το ρεκόρ τέλος πάντων της 1 ώρα και 22 λεπτά που έγινε μια ιχνηλάτηση που αφορούσε κάποιους εργάτες γης, οι οποίοι υπήρχε και πρόβλημα σε σχέση με τις συνεννόησεις και την επικοινωνία. Όταν είχαμε 3.500 κρούσματα, είναι χαρακτηριστικό αυτό, την ημέρα εκείνη που έγινε το αρνητικό ρεκόρ κρούσματων,
Στους 190 ιχνηλάτες μας επεκτάθηκε το ωράριο καταρχήν, γιατί αυτό προβλέπει το πρωτόκολλό μας. Έχουμε συγκεκριμένα πρωτόκολλα που λειτουργούμε ανάλογα με την εξέλιξη. Από τις 8 ώρες επεκτάθηκε το πρωτόκολλο τους 11 ώρες με μισή ώρα διάλειμμα. Χρεώθηκαν περίπου 17 με 18 φακέλους ο καθένας και σε 24 με 28 περίπου ώρες είχαμε τελειώσει. Χρειάστηκε σε όλη την πανδημία 3 φορές να κάνουμε ανάκληση, ρεπό και επέκταση του ωραρίου λόγω όγκου δουλειάς καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Εγώ ακούω όλη αυτή τη συζήτηση. Έχει μία αξία να αποσαφηρίσω όσοι προτείνουν τι εννοούν με την ιχνηλάτιση, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει και η πρώτη φάση της επιδημιολογικής διερεύνησης που έχει η ΕΟΔΗ. Που σε κάθε περίπτωση εμάς η ιχνηλάτιση ξεκινάει από την ώρα που η ΕΟΔΗ θα μας κοινοποιήσει κάθε μέρα το Excel με τα κρούσματα, τα οποία ούτως ή άλλως υπάρχουν και καταχωρούνται στον ΙΔΙΚΑ, που είναι και ο μόνος φορέας καταγραφής των κρούσματων. Τέλος πάντων, εγώ έχω ένα παράπονο σε όλο αυτό. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από παιδιά τα οποία νυχθημερών ξενυχτάνε, αντιμετωπίζουν κάθε περίπτωση σαν μια μοναδική περίπτωση που η σοβαρή χνηλάτιση αυτής της περίπτωσης μπορεί να κρίνει την εξέλιξη της πανδημίας. Είμαι πολύ περήφανος για όλα αυτά τα παιδιά που έχουν βρεθεί από διαφορετικά μετερίζει, από διαφορετικούς οργανισμούς, από τα σώματα ασφαλείας, από την αστυνομία, από το λιμενικό, από την πυροσβεστική, από τις ένοπλες δυνάμεις, από τον ΕΟΔΗ, από το Υπουργείο Υγείας. Όλα αυτά τα παιδιά έχουν ενώσει δυνάμεις και λειτουργούν κάθε μέρα με μόνο γνώμονα πώς θα προασπίσουν το δημόσιο συμφέρον, τη δημόσια υγεία, την ανθρώπινη ζωή. Και καλό είναι, πέρα από την θεωρητική ανάλυση βασισμένη στην όποια βιβλιογραφία, ας ασχοληθούμε και με τον πραγματικό κόσμο της επιχειρησιακής καθημερινότητας. Σε κάθε περίπτωση, στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνουμε πρόσκληση σε όλους όσους έχουν εύλογες απορίες, εύλογες ερωτήσεις, να μας επισκεφθούν, να τους δείξουμε πώς ακριβώς εκδηλατούμε, πώς ακριβώς καταχωρούμε, πώς ακριβώς επιδημιολογικά, πάντα σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και τους επιστήμονές μας, παρατηρούμε και αναλύουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εκδηλατουμένων και πώς τα επεξεργαζόμαστε, πάντα όμως με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα. Ευχαριστώ. Ο κ. Ξηδόπουλος από το zoogla.gr. Κύριε Κοντοζαμάνη και κύριε Μαγιορκίνη, αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό ανάπτυξη 69 εμβόλια και δεν μπορεί να είναι όλα το ίδιο αποτελεσματικά. Θα υπάρξει επίσημη συγκριτική αξιολόγηση σχετικά με το ποιο εμβόλιο είναι καλύτερο, διότι διαβάζουμε πως δεν αποκλείεται κάποια να επιταχύνουν τις μεταλλάξεις του ιού. Και δεδομένου ότι ο καθένας σήμερα μπορεί να έχει προσωπική άποψη για τα εμβόλια, θα δοθεί η ελευθερία επιλογής στον πολίτη ποιο θέλει να κάνει. Καταρχάς, να πω ότι δεν είμαστε σίγουροι ότι δεν θα είναι όλα το ίδιο αποτελεσματικά. Μην ξεκινάμε από αυτό αφετηρία. Το δεύτερο είναι ότι οι κλινικές μελέτες σύγκρισης μεταξύ εμβολίων δεν είναι επί του παρόντος κάτι το οποίο μας απασχολεί και δεν είναι κάτι το οποίο ολοκληρώνεται και γρήγορα. Όλα τα εμβόλια έχουν δείξει πολύ υψηλότερη αποτελεσματικότητα από αυτή που περιμέναμε. Είχαμε βάλει ένα όριο 50-60%. Όλα το έχουν ξεπεράσει κατά πολύ. Άρα λοιπόν, και μάλιστα τα δεδομένα που έχουν δεν επαρκούν για να μπορέσει να τα συγκρίνει μεταξύ του. Δηλαδή το 90 με το 95% σε αυτή τη φάση είναι μηδαμινό. Έχοντας πει αυτά, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι όλα τα εμβόλια έχουν δείξει ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά, ότι έχουν εξαιρετικό προφίλ ασφάλειας και μάλιστα μιλάμε για μελέτες οι οποίες πρώτη φορά γίνονται σε τόσες χιλιάδες ασθενείς. Δηλαδή τέτοια νούμερα δεν έχουμε δει ούτε για πολλά από τα εμβόλια που κυκλοφορούν τώρα. Οπότε νομίζω η συζήτηση περί συγκριτικής αποτελεσματικότητας και επιλογής είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή ούτε επιστημονική βάση έχει, ούτε θα πρέπει να γίνεται. Αυτή τη στιγμή έχουμε εξαιρετικά εμβόλια και πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν ξέρω αν η κυρία Παπαευαγγέλου, που είναι και στην Επιτροπή Εμβολιασμού, θέλει να προσθέσει. Ναι, νομίζω ότι δεν έχει νόημα αυτή η συζήτηση αυτή τη στιγμή. Ζούμε μια πανδημία με πολλούς νεκρούς παγκοσμίως και στη χώρα μας καθημερινά. Έχουμε την ευτυχία να βλέπουμε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να αναπτύσσονται εμβόλια και να πω αυτό που έχετε ακούσει αρκετές φορές να λέμε, ότι η ταχύτητα με την οποία αναπτύχθηκαν τα εμβόλια δεν σημαίνει μείωση της ποιότητας ελέγχου της ασφάλειας των εμβολίων. Οι κλινικές μελέτες έτρεξαν ακριβώς όπως έχουν τρέξει πάντα μέχρι σήμερα. Αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι οι διαδικασίες οι γραφειοκρατικές λόγω του επείγοντος βραχύνθηκαν πάρα πολύ. Το κλινικό κομμάτι, το ιατρικό κομμάτι, στο ιατρικό κομμάτι δεν είναι καμία έκπτωση. Συνεπώς είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε τα εμβόλια. Δεν έχει κανένα νόημα να μπούμε σε κουβέντα
Το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Είναι όλο ασφαλή και αποτελεσματικό. Θα ήθελα να προσθέσω και το εξής. Το ότι αναπτύσσονται τόσα εμβόλια παγκοσμίως δεν σημαίνει ότι όλα θα φτάσουν στην αγορά. Το ίδιο γίνεται και με τα φάρμακα. Για να φτάσει ένα εμβόλιο στην αγορά, πρέπει να προηγηθεί η άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος. Όπως γίνεται και τώρα, που συγκεκριμένα εμβόλια έχουν καταθέσει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων φάκελο για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας. Η άδεια λοιπόν κυκλοφορίας τι σημαίνει? Ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας προκειμένου να κυκλοφορήσει ένα προϊόν. Εφόσον υπάρχει άδεια, τότε κυκλοφορεί το προϊόν. Αυτό θα γίνει στην Ευρώπη, αυτό θα γίνει και στη χώρα μας. Και να προσθέσω και κάτι ακόμα σε αυτό που ανέφερε η κυρία Παπαευαγγέλου σε ό,τι αφορά την ταχύτητα ανάπτυξη των εμβολίων. Είχαμε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ανάπτυξη εμβολίων, γιατί για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο υπήρξε τέτοια συνένωση δυνάμεων, κυρίως κολοσσών που αναπτύσσουν εμβόλια, έτσι ώστε να φτάσουμε στα αποτελέσματα τα οποία έχουμε. Διότι γνωρίζουμε για εμβόλια που ήδη κυκλοφορούν, όπως για τη γρήπη ή άλλα εμβόλια, ότι είναι 2-3 εταιρείες παγκοσμίως που ηγούνται των εμβολίων αυτών. Η προσπάθεια λόγω της πανδημίας της γρήπης ήταν τέτοια που καταφέραμε και έχουμε αυτούς τους χρόνους τους οποίους βλέπουμε. Επόμενη ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου στις 18:00 το απόγευμα. Σας ευχαριστούμε πολύ.